Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση νομοθετεί σήμερα για την παιδεία, απαξιώνοντας για άλλη μια φορά την κοινοβουλευτική διαδικασία και φυσικά την ελληνική κοινωνία. Εισάγοντας την περασμένη εβδομάδα το παρόν νομοσχέδιο άνω των 200 άρθρων και 1.000 σελίδων. Νομοσχέδιο που ρυθμίζει κρίσιμα ζητήματα για το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι πραγματικά ντροπή και είναι ακόμα μια μεθόδευση πλήρως ευθυγραμμισμένη με την τετραετή πορεία κατάρρευσης του συστήματος κοινωνικών αξιών που χαράξατε ως κυβέρνηση. Ένας ολόκληρος κυβερνητικός κύκλος κλείνει, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, με την ελληνική κοινωνία να βιώνει σε ακραίο βαθμό την έλλειψη ευκαιριών για απασχόληση, εκπαίδευση, αμοιβή, καλή υγεία και ό,τι άλλο συνιστά δείκτη κοινωνικής ευημερίας. Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σήμερα το προγραμματισμένο και συστηματικό σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να διαλύσει το σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ξεκινώντας το 2015 με το νομοσχέδιο του τότε Υπουργού, του κ. Μπαλτά, συνέχισε ο νυν Υπουργός, ο κ. Γαβρόγλου, το 2018, που έσβησε από τον ακαδημαϊκό χάρτη όλα τα ΤΕΙ πλην ορισμένων που σβήνει σήμερα. Με το παρόν νομοσχέδιο, λοιπόν, ολοκληρώνεται η ισοπαίδωση του λυκείου και της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ καταργείται η έννοια του πρότυπου σχολείου. Είναι μία ακόμα σφραγίδα της απέχθειας του ΣΥΡΙΖΑ για τις έννοιες της αριστείας, της αξιολόγησης και της καινοτομίας. Οφείλατε να νομοθετήσετε ώστε όλη η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να κινείται κατά τα πρότυπα δημόσια εκπαιδευτήρια και όχι να επιδίδεστε σε ισοπεδωτικές υπεραπλουστεύσεις. Προσδίδεται επίσης μονοσήμαντη διάσταση στο ρόλο της τρίτης λυκείου, καθώς περιορίζεται αποκλειστικά ως προεισαγωγικό έτος στα ΑΕΗ. Ενώ οι μαθητές της δευτέρας λυκείου καλούνται να αποφασίσουν σε ποιες σχολές θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους, χωρίς να γνωρίζουν ποιες από αυτές θα είναι την επόμενη χρονιά στην κατηγορία των σχολών με ή χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Πρόκειται για επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, μόνο και μόνο για να διατυμπανίζεται προεκλογικά ότι δήθεν καταργήσατε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν τις καταργείτε, αλλά επιστρέφουμε σε ένα κακέκτυπο των τεσσάρων δεσμών. Με την διαφορά ότι θεσμοθετείτε η διάκριση μεταξύ σχολών ελεύθερης πρόσβασης και σχολών με πρόσβαση κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων. Πράσινες και κόκκινες σχολές που κάθε χρονιά θα αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τον βαθμό προτίμησης για κάθε σχολή. Είναι το πλέον καταστροφικό σενάριο τόσο για την δευτεροβάθμια όσο και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφού εκτός από σχολές δύο ταχυτήτων, αυξημένου και μειωμένου κύρους, δημιουργείται και απολυτήρια δύο ταχυτήτων. Νομοθετείται για την παιδεία επικίνδυνα και στα όρια του συντάγματος. Επιπλέον, η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο ποσοτικής και όχι ποιοτικής μεγέθυνσης της εκπαίδευσης με την ίδρυση σχολών και τμήματων από συνέργειες πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Χωρίς μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια και φυσικά χωρίς μελέτη για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κάτι που θα έπρεπε να αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ίδρυσης ενός πανεπιστημιακού τμήματος ή σχολής, γιατί αυτά είναι θέματα που προφανώς σας αφήνουν αδιάφορους. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ ιδιαίτερα στα άρθρα 98 και 99. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχει στον δικαιούχο την δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος της ημεδαπής χώρας. Είναι προφανές ότι η κατάργηση της διαδικασίας αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας που εισάγεται σημαίνει και κατάργηση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Παραβιάζονται δηλαδή ευθέως η αρχή της οικονομικής ελευθερίας που προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα, όσο και τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζεται το έργο της υπονόμευσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Όπως άλλωστε πράξατε και στην πρόσφατη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Αγνοείται τα προβλήματα
που δημιουργούνται στα νέα παιδιά που δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Και αντί να δίνετε κίνητρα σε αυτά τα παιδιά για να μην τραπούν σε φυγή, τα οθείτε μαζί με τις οικογένειές τους στην ανασφάλεια. Πριν λοιπόν ο Πρωθυπουργός αναζητήσει τη λύση του δημογραφικού προβλήματος στην ενσωμάτωση των μεταναστών, θα έπρεπε να φροντίσει να νομοθετούνται κίνητρα παραμονής του σπουδαίου ελληνικού ανθρωπίνου κεφαλαίου στην πατρίδα μας. Το νομοσχέδιο που φέρνετε όχι μόνο δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, αλλά είναι η τέλεια οπισθοδρόμηση. 4 χρόνια τώρα έχετε παραδώσει την παιδεία στο χάος και στην ασυδοσία. Κύριοι συνάδελφοι, η μετάβαση στον 21ο αιώνα έχει σηματοδοτήσει ευρύτατους μετασχηματισμούς στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Βασικός συντελεστής προσαρμογής στη διαδικασία αυτής της μετάβασης αποτελεί η γνώση ως μέσο ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η χώρα είναι ανάγκη να αναπτύξει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική, με όχημα ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις νέες, μεγάλες προκλήσεις των ραγδαίων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Σε ένα νέο, φιλικό επενδυτικό περιβάλλον με συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με καλύτερες αμοιβές και περισσότερες πρακτικές. Μόνο μέσα από βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές στην εκπαίδευση, αλλά και στο κράτος, μπορούμε και πάλι να προσβλέπουμε στην ανάκτηση των χαμένων κοινωνικών αξιών. Αξιοκρατία, αξιολόγηση, διαφάνεια, ισότητα ευκαιριών, όλα αυτά χρειάζονται πολιτική βούληση που αυτή η κυβέρνηση δεν έχει. Οι μέρες της αδιέξοδης ιδεολειπτικής πολιτικής, της φαυλότητας και του λαϊκισμού τελειώνουν πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.